Έω τι 31 Μαρτίου αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση από 200 έω 300 ευρώ σε 1.112.000 συνταξιούχου, οι οποίοι χωρίζονται σε 7 κατηγορίε. Η συνολική δαπάνη εκτιμάται στα 280 ευρώ, ενώ η ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα χωρί αίτηση από τον συνταξιούχο, με το ποσό να είναι φάπαξ, αφορολόγητο και ακατάσχετο. Το ύψο τη ενίσχυση εξαρτάται από τρία κριτήρια: τη μερική ή και καθόλου αύξηση λόγω τη προσωπική διαφορά, το ύψο τη σύνταξη που λαμβάνουν, καθώ και άλλε τυχόν ενισχύσει που έλαβαν το προηγούμενο διάστημα. Στην πρώτη κατηγορία είναι όσοι συνταξιούχοι δεν είδαν καμία από τι προναφερθήσει αυξήσει. Πρόκειται για περίπου 120.000 συνταξιούχου με προσωπική διαφορά και με άθεσμα γύρω συντάξεων που κυμαίνονται μεταξύ 800 με 1.000 ευρώ το μήνα. Αυτοί οι συνταξιούχοι θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση 300 ευρώ. Στη δεύτερη κατηγορία είναι όσοι συνταξιούχοι έχουν προσωπική διαφορά και η μόνη ενίσχυση που έλαβαν το προηγούμενο διάστημα ήταν η έκτακτη καταβολή των 250 ευρώ τα Χριστούγεννα. Πρόκειται για 370.000 χαμηλού συνταξιούχου με συντάξει έως 800 ευρώ το μήνα. Και αυτοί οι συνταξιούχοι θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση 300 ευρώ την κατηγορία είναι όσοι συνταξιούχοι έχουν άθεσμα κύριων συντάξεων μεταξύ 1.000 με 1.100 ευρώ το μήνα, έχουν προσωπική διαφορά και είδαν μόνο μία μικρή ενίσχυση από την κατάργηση τη ειδική εισφορά αλληλεγγύη κατά μέσο όρο 36 ευρώ το χρόνο. Πρώτη για 70.000 συνταξιούχου που θα λάβουν και αυτή την έκτακτη ενίσχυση των 300 ευρώ. Έκτακτη ενίσχυση για του συνταξιούχου ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση. Θα καταβληθεί με τη σύνταξη του Απριλίου, δηλαδή τέλη Μαρτίου και τι ημερομηνίε που καταβάλει τη σύνταξη του κάθε δικιούχου υποχρέωση, μάλλον δικαίωμα για αυτή την έκτακτη ενίσχυση έχουν όσοι λαμβάνουν σύνταξη έως 1.600 ευρώ. Με την υπόθεση πια όσοι έχουν σύνταξη έως 10.000 να μην έχουν πάρει αύξηση επειδή ακριβώς η προσωπική διαφορά κάλυπτε την αύξηση που δόθηκε από 1η του 2023. Στην τέταρτη κατηγορία, ενώ οι συνταξιούχοι έχουν άθροισμα κύριο συντάξεων από 1.100 έω 1.600 ευρώ το μήνα, έχουν προσωπική διαφορά και ωφελήθηκαν μόνο από την κατάρρηση τη ειδική εισφορά αλληλεγγύη κατά μέσο όρο με 111 ευρώ ετησίω. Οι συνταξιούχοι αυτοί είναι 300.000 και θα λάβουν 250 ευρώ. Η πέμπτη κατηγορία αφορά περίπου 94.000 συνταξιούχου με άθροισμα κύριο συντάξεων έω 1.100 ευρώ το μήνα, που είδαν αύξηση στη συνταξή του έω 3,49%. Αυτοί θα λάβουν ω έκτακτη παροχή 250 ευρώ. Στην έκτη κατηγορία βρίσκονται 33.000 συνταξιούχοι με άθροισμα κύριου συντάξεων από 1.101 έως 1.600 ευρώ που έχουν λάβει αύξηση στη συνταξή του έω 3,49%. Αυτοί θα λάβουν ενίσχυση 200 ευρώ. Είναι δικαιούχοι και αυτοί που έλαβαν αύξηση έω 3,49% και έχουν σύνταξη έω 1.100 ευρώ. Αυτοί θα πάρουν 250 ευρώ έκτακτη ενίσχυση. Για αυτού που πήραν 3,49 αύξηση και έχουν από 1.100 ευρώ σύνταξη έως 1.600 θα πάρουν 200 ευρώ έκτακτη ενίσχυση. Τέλος, στην 7η κατηγορία βρίσκονται επιπλέον 125.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν άθεσμα συντάξεων έως 1.100 ευρώ και ήταν αύξηση στις συντάξεις τους από 3,5% έως 6,99%. Αυτοί θα λάβουν ενίσχυση 200 ευρώ. Συνεπώς, ο αριθμός των συνταξιούχων που θα λάβουν το ποσό των 200 ευρώ ανέρχεται στις 158.000.